Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 συνήρθε η 5η Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ με θέμα «Προγραμματισμός δράσης για τη χρονιά 2019-2020». Μετά από συζήτηση για τους πολιτικούς και οργανωτικούς στόχους της οργάνωσης για τη φετινή χρονιά, η Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ κατέληξε ομόφωνα στα εξής. Τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί ο ιμπεριαλισμός, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στο όνομα δίθεν πάταξης της τρομοκρατίας, η κυριαρχία και η ασυδοσία των ΗΠΑ και των νατοϊκών συμμάχων τους, η ένταση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων λόγω της κρίσης, η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων θέτουν ακόμη πιο επιτακτικά μπροστά μας την ανάγκη να επιτείνουμε την αντιμπεριαλιστική μας πάλη και αλληλεγγύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην περαιτέρω θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού, την ίδια στιγμή που εν μέσω αντιθέσεων και συμμαχιών, ηγετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην επιβολή των πολιτικών λιτότητας. Η κατατρομοκράτηση των λαών συνεχίζεται μέσα από την ανοχή και τη στήριξη ακροδεξιών και νεοφασιστικών δυνάμεων. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στις μεθοδεύσεις εντός και εκτός Κύπρου για ένταξή μας στο Ανατοϊκό Πρόγραμμα Συνεταιρισμός για την Ειρήνη και στο ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και αυτή τη χρονιά στον αγώνα ενάντια στην αντικομμουνιστική ιστερία που οξύνεται. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ενότητα του διεθνούς κινήματος σε ταξική και αντιυμπεριαλιστική βάση είναι όσο ποτέ αναγκαία. Η ΕΔΟΝ οφείλει να αναπτύξει περαιτέρω τη δράση της στο διεθνές αντιυμπεριαλιστικό κίνημα μέσα από τις δομές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων και προασπιζόμενη το χαρακτήρα της. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, επιφορτιζόμαστε το βαρισίμαντο και δύσκολο έργο φιλοξενίας της 20ης Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΔΝ στην Κύπρο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 8 χρόνια που βρίσκεται η ΕΔΟΝ στην Προεδρία. Για άλλη μια χρονιά, επιφορτιζόμαστε με το χρέος όπως διατηρήσουμε και εδραιώσουμε μέσα στην νεολαία την ανάγκη για υλοποίηση του στρατηγικού μας στόχου για απελευθέρωση και επανένωση. Για λύση του Κυπριακού στη βάση της διδονικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Λύση που θα απαλλάσσει την Κύπρο από την κατοχή, τον επικισμό και τις όποιες ξένες εξαρτήσεις. Λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασιλικές ελευθερίες ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Σήμερα είναι ζωτικής σημασίας η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που είχαν μείνει στο Κρανς Μοντανά, επαναβεβαιώνοντας όλες τις επιτευχθείς συγκλήσεις στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες και του άτυπου εγγράφου για το μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης οφείλει να προσπαθήσει για λύση με σοβαρότητα και σταθερότητα στη συμφωνημένη βάση, μακριά από τις παλινδρομήσεις του ή και τις επικίνδυνες αοριστολογίες για λεγόμενες νέες ιδέες, όπως τις αποκαλεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ή για λεγόμενη νέα στρατηγική, όπως διατυπώνεται κυρίως από τον λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο, ή ακόμα και για τη λύση δύο κρατών. Παλινδρομήσεις που βολεύουν τις τουρκικές και όποιες άλλες ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις που επιδιώκουν να μας οδηγήσουν στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας. Οι τουρκικές προκλήσεις που είναι καταδικαστές και απαράδεκτες βρήκαν χώρο για να αναπτυχθούν. Βρήκαν έρισμα στην ασυνέπεια, τις αντιφάσεις και τις παλινοδίες του κύριου Αναστασιάδη. Αναθερμαίνουμε με τη δράση μας τη συλλογική συνείδηση της νεολαίας, τη θέληση για λύση του Κυπριακού, σε συνδυασμό με την επαναπροσεγγιστική δράση με τους συναγωνιστές μας Τουρκοκύπριους, με έμφαση στους κοινούς ταξικούς αγώνες στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην παραχάραξη της ιστορίας. Ως εδών, θα παραμείνουμε σταθεροί πολέμοι του εθνικισμού σοβινισμού, του σκοταδισμού και του φασισμού και των ακροδεξιών ιδεολογημάτων που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η εικόνα στο εσωτερικό μέτωπο δεν είναι καλύτερη. Η ψευδεπίγραφη εικόνα για την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού, δεν μπορεί να αλλάξει την κατρακύλα των κοινωνικών συνθήκων της χώρας. Ως εδώ επιμένουμε ότι οι συνέπειες της συστημικής κρίσης και τα προβλήματα από το τραπεζικό σύστημα δεν μπορούν να φορτωθούν στην πλάτη των φτωχών, των ανέργων, των χαμηλά αμοιβόμενων, των συνταξιούχων, των αγροτών και της νέας γενιάς. Για την ΕΔΟΝ η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα των νέων. Το θέμα της προστασίας των εργασιακών σχέσεων και των εργατικών κεκτημένων είναι όρος εκ των όνου κάνευ. Βασικό πρόβλημα αποτελεί επίσης το στεγαστικό,
τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα νεαρά ζευγάρια και τους νέους γενικότερα. Γι' αυτό το σκοπό συμμετέχουμε δραστήρια στην κοινωνική συμμαχία «Στέγη για όλους». Στην παιδεία χρειάζεται εντατικοποίηση του αγώνα ενάντια στις εξετάσεις ανατετράμινο που μπαίνουν σε εφαρμογή τη φετινή χρονιά, καθώς και όλων των αντιδραστικών κανονισμών που προωθούνται για τη συντηρητικοποίηση του σχολείου. Χρειάζεται εντατικοποίηση του αγώνα για μείωση των ενοικίων και ενίσχυση της κρατικής στεγαστικής πολιτικής για τους φοιτητές, για επανάκτηση της φοιτητικής χορηγίας και του πακέτου φοιτητικής μέριμνας στα επίπεδα του 2012 και για επίλυση των πολλών ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε κάθε χώρο σπουδών ξεχωριστά. Η ΕΔΟΝ θα εργαστεί για την κοινή δράση όλων των δυνάμεων που δεν συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση. Θα εργαστούμε να πείσουμε, όχι με φραστικές διακηρύξεις, αλλά με έμπραχτες ενέργειες και δράσεις, στηρίζοντας τον κάθε νέο και νέα. Όσο δύσκολος και αν είναι ο αγώνας, πρέπει να είναι καθημερινός και εντατικός μέσα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στα στέκια νεολαίας. Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις νεολαίας, φορείς και οργανωμένα σύνολα για τροποποίηση των προνοιών της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα που την καθιστούν τρομονόμο. Η ΕΔΟΝ θα παραμείνει η πρωτοπόρα διεκδικητική δύναμη στον χώρο της νεολαίας, δίνοντας με σαφήνεια το δικό μας διακριτό ιδεολογικό πολιτικό στίγμα στο νεολαίστικο κίνημα και την κοινωνία ευρύτερα. Η προσπάθεια μας πρέπει να έχει όπως πάντοτε στο επίκεντρό της τη δική μας ταξική προσέγγιση για εξυπηρέτηση των συμφερόντων του απλού ανθρώπου και της νεολαίας, μαθητικής, φοιτητικής, εργαζόμενης και στρατεύσιμης. Συσπειρωμένη και συστρατευμένη γύρω από την οργάνωση και το κόμμα μας και αφοσιωμένη στα πολιτικά και οργανωτικά μας καθήκοντα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη χρονιά με επιτυχία. Ιδιαίτερα σε μια χρονιά που τιμούμε τα 75 χρόνια της ΑΟΝ ΕΔΟΝ, πρέπει να καταφέρουμε συλλογικά να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολιτικούς και οργανωτικούς μας στόχους.